160 συνάνθρωποι μέσα σε μία εβδομάδα υπέβαλαν αίτηση στο εργατικό κέντρο Λάρισας για να πάρουν τρόφιμα στο πλαίσιο του προγράμματος διανομής τροφίμων που υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το λόγο αυτό δόθηκε παράταση μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου. Στη μία εβδομάδα στην οποία ουσιαστικά υπήρχε η προθεσμία για να καταθέσουν αιτήσεις, κατέθεσαν 158 άτομα. Βέβαια, ταυτόχρονα καταθέτουν και σε μια σειρά δήμους και άλλους οργανισμούς που κάνουν το ίδιο πρόγραμμα. Δόθηκε άλλη μια εβδομάδα παράταση, που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα κοινωνικό σήμερα που στερούνται πάρα πολλές οικογένειες, ακόμα και τα βασικά, τα στοιχειώδη για τη διατροφή τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε έναν φορέα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι η απάντηση βέβαια στο πρόβλημα, δεν μπορεί να λυθεί με τη χορήγηση εφάπαξ. Εμείς παλεύουμε, για παράδειγμα, να δίνεται σταθερά ένα γεύμα σε όλα τα παιδιά στα σχολεία, να υπάρχει μέρημνα με την αιγίδα του κράτους, να καλύπτονται όλες οι διατροφικές ανάγκες, όπως και οι στεγαστικές ανάγκες εκείνων που υποφέρουν από την κρίση. Από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Εργατικής Πρωτομαγιάς 6 για να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Για τη συμμετοχή υπάρχουν οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα είναι μέχρι 7.200 ευρώ. Για οικογένεια με 2 μέλη μέχρι 10.700 ευρώ και για οικογένεια με 3 μέλη μέχρι 11.520 ευρώ.